Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνετε και την τιμή να συμμετέχω στα συνέδριά σας που είναι πάντα εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Πράγματι, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους εμάς, μια και βιώνουμε μια περίοδο πολύ πρωτόγνωρη και δύσκολη για όλους μας και βέβαια και για τους γιατρούς, αλλά και για εμάς τους νομικούς που έχουμε να δούμε αυτό το κομμάτι με τους εμβολιασμούς και τι γίνεται. Ακούμε διάφορα κάθε μέρα να λέγονται στις ειδήσεις και να διαβάζουμε σε εφημερίδες, άλλοτε ότι θα είναι υποχρεωτική και άλλοτε όχι. Ας δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει η μέχρι τώρα νομοθεσία, έτσι, σε σχέση με τους εμβολιασμούς. Καταρχάς, όλοι ξέρουμε και εσείς πολλό δε μάλλον ως γιατροί ότι ο εμβολιασμός αποτελεί το κυριότερο εργαλείο, έτσι, για την πρωτογενή πρόληψη των ασθενειών και ένα από τα πλέον αποτελεσματικά πλευράς κόστους μέτρα για τη δημόσια υγεία. Έχουν γίνει ανά τους αιώνες τεράστιοι αγώνες για να μπορέσουμε να έχουμε σήμερα τα εμβόλια αυτά που έχουμε. Και βεβαίως η ανοσοποίηση είναι η καλύτερη άμυνα που έχουμε απέναντι σε σοβαρές και θανατηφόρες μεταδοτικές ασθένειες και πανδημίες που είχε η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει. Έτσι, όπως η ευλογιά και άλλες πάρα πολλές, πολιομελίτιδα, ασθένειες που θέριζαν, που σκότωναν πληθυσμούς σε επίπεδο χειρότερο και από πολέμους. Νομικά ο εμβολιασμός, ας δούμε τι μας λέει το άρθρο 5 της σύμβασης του Οβιέδο. Καταρχάς αναφέρεται στην κατοχήρωση της αυτονομίας του προσώπου και ο σεβασμός της ακεραιότητάς του και στο σεβασμό της ακεραιότητας του προσώπου, γεγονός που σημαίνει ότι η φυσική επέμβαση στο σώμα ενός προσώπου είναι επιτρεπτή μόνο με τη συνένεσή του και μάλιστα μόνο μετά από πλήρη σχετική ενημέρωσή του. Αυτό είναι ένας γενικός κανόνας. Η σύμβαση του Οβιέδο αναφέρεται σε οποιασδήποτε επεμβάσεις, πράξεις ιατρικές πάνω στο σώμα έτσι, ενός προσώπου. Το άρθρο 2 του συντάγματος ομοίως προστατεύει την αξία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Το άρθρο 3 δε του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται στη συνένεση του ατόμου για μία ιατρική πράξη, έτσι, η οποία και αναφέρει ότι αυτό, η ιατρική πράξη δηλαδή, αποτελεί η συνένεση που δίνεται, είναι δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, έτσι, και έκφραση αυτού του δικαιώματος του ανθρώπου. Μάλιστα, κατά τη Διεθνή Αμνηστία, κάθε επέμβαση στο σώμα του ανθρώπου χωρίς τη θέλησή του αποτελεί βασανιστήριο. Άρα, λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε 3 βασικά νομικά κείμενα, έτσι, και παγκόσμιοι, εκτός από το σύνταγμά μας, οι άλλες 2 έχουν παγκόσμια εμβέλεια, είναι παγκοσμίω εμβέλειας κείμενα, τα οποία αναφέρονται στην απαγόρευση επέμβασης ιατρικά και εν γέννη στο σώμα ενός ανθρώπου δίχως τη συνένεσή του, έτσι. Είναι δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό που έχει ο καθένας εξ ημών. Άρα, δηλαδή, ο εμβολιασμός. Ποιο είναι το συμπέρασμα. Η υποχρεωτικότητα, λοιπόν, με φυσικό εξαναγκασμό είναι πράξη παράνομη και αυτό είναι ένα πρώτο και αναμφισβήτητο συμπέρασμα που συνάγουμε από τα κείμενα, τα μέχρι τώρα νομικά κείμενα που έχουμε ως ανθρωπότητα. Κατά συνέπεια, το ζήτημα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στην ουσία αφορά τις ένομες συνέπειες της άρνησης του εμβολιασμού. Καταρχάς, δεν είναι καινούριο όλο αυτό το ζήτημα με τον εμβολιασμό που έχει προκύψει δηλαδή τώρα εν ώψη της πανδημίας του COVID. Πολλά λόγια και με πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για τον νηπιακό εμβολιασμό, αν πρέπει ή δεν πρέπει, τι γίνεται, αν έχουν δικαίωμα οι γονείς να εμβολιάζουν ή όχι τα παιδιά τους. Εγώ σας έφερα εδώ μια πάρα πολύ πρόσφατη απόφαση, όπως θα δείτε και εσείς, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι μόλις το 2020 και μάλιστα λίγο πριν την εκπνοή του έτους, 2387, απόφαση η οποία βγήκε
με αφορμή το ερώτημα αυτό, το μεγάλο ερώτημα που είχε τεθεί για τον ηπιακό εμβολιασμό. Και τι λέει λοιπόν, ότι στην απόφαση λοιπόν αυτή γίνεται δεκτό ότι η αξίωση του μη εμβολιασμού, αναφερόμενη στα νήπια βεβαίως, αντίκειται στην αρχή της ισότητας. Επειδή κάποιος αρνούμενος να εμβολιαστεί και επικαλούμενος ότι δεν διατρέχει ατομικό κίνδυνο, έχει το προνόμιο να διαβιώνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον που οφείλεται στο γεγονός ότι άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντος του έχουν εμβολιαστεί. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο σταθμίζει το δικαστήριο ότι αφενός το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, που είδαμε ότι προκύπτει μέσα και από τη σύμβαση του Οβιέδο, αλλά και από τον χάρτη το περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και αφετέρου την ανάγκη προστασίας της υγείας των άλλων. Και τι μας λέει λοιπόν η απόφαση αυτή, με απλά λόγια, ότι okay, έχεις το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, έτσι, άρα καμία ιατρική πράξη, εάν δεν υπάρχει συνένεση σου, έτσι, αφού έχεις το δικαίωμα αυτό. Ωστόσο, δεν μπορείς εσύ να βασίζεσαι στο γεγονός ότι μένεις ασφαλής επειδή υπάρχει γύρω σου ένα πλαίσιο ασφάλειας, έτσι, καθώς όλοι οι υπόλοιποι είναι εμβολιασμένοι, γιατί προφανώς και θέτεις, έτσι, γιατί υπάρχει και ανάγκη προστασίας των άλλων. Άρα λοιπόν έχουμε μία απόφαση σταθμός, που είναι σταθμός αυτή τη στιγμή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναμένουμε πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξουν άλλες αποφάσεις και προς τα ποια πλευρά θα κλείνουν. Έχουμε δηλαδή την αρχή της ισότητας, έτσι, και την αρχή και το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, αλλά και το θέμα της προστασίας της δημόσιας υγείας. Η αρχή της ισότητας, δηλαδή, κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας, τι μας αναφέρει, ότι ο εμβολιασμός ως ιατρική πράξη συντείνει ταυτόχρονα τόσο στην ατομική προστασία του εμβολιαζομένου εναντί μιας επιδημικής νόσου, άρα δηλαδή στην ατομική του υγεία, όσο και στην προστασία της δημόσιας υγείας, με τη δημιουργία της ανοσίας της κοινότητας, αλλά και τη μείωση της πίεσης που δέχονται τα συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας. Ας μην ξεχνάμε, έτσι, ότι όλο αυτό έχει ένα τεράστιο κόστος για το δημόσιο, έτσι, για την τσέπη του καθενός φορολογουμένου, και εσείς πολύ δε μάλλον το γνωρίζετε αυτό ως γιατροί και όσοι είσαστε μάλιστα και στο δημόσιο σύστημα υγείας. Εξάλλου, η αρχή της ισότητας κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας πάντοτε επιβάλλει την ίση συμμετοχή όλων στην κοινή προσπάθεια, εφόσον από αυτή επωφελούνται όλοι, όσοι εμβολιάστηκαν αλλά και όσοι δεν εμβολιάστηκαν. Το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού τώρα, έτσι, σε σχέση και με την πανδημία του COVID, προβλέπεται στο νόμο 4675 του 2020. ΦΕΚ που βγήκε τον 3ο του 20, 11 Τρίτου του 20, μόλις είχε ξεκινήσει το τσουνάμι του COVID, να μας παίρνει τις ζωές μας σε παραμάζωμα. Τι ορίζει λοιπόν? Ορίζει ρητά ότι σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μετά από γνώμη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου. Έτσι, ξεκάθαρο ότι ναι, μπορεί λοιπόν να επιβληθεί υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού προκειμένου να αποτραπεί η διάδοση μιας νόσου, η οποία, όπως είπαμε, θα έχει και κόστη μεγάλα στην δημόσια, έτσι, στο δημόσιο κορβανά. Από τη διάταξη λοιπόν αυτή συνάγεται με σαφήνεια ότι κατά τον παρόντα χρόνο και όσο διαρκεί η πανδημία του COVID-19, το Υπουργείο ή άλλη μετάλλαξη, έτσι, για να μην αναφερόμαστε μόνο στον COVID-19, το Υπουργείο Υγείας μπορεί να ορίσει ως υποχρεωτικό τον εμβολιασμό όλων των γιατρών και του μεσολευτικού προσωπικού. Νομίζω εχθές, αν θυμάμαι, εχθές, προχθές, ότι
έχει ήδη πέσει στο τραπέζι μια τέτοια πρόταση περί υποχρεωτικότητας εμβολιασμού των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και όλων όσοι στελεχώνουν δομές υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή δομές περίθαλψης ευπαθών ομάδων, ηλικιωμένων ατόμων με χρόνιες παθήσεις ή ατόμων με ειδικές ανάγκες, ορίζοντας ταυτόχρονα ως άμεση συνέπεια της άρνησης εμβολιασμού τους την απομάκρυσή τους από το χώρο εργασίας τους χωρίς καμία οικονομική απέτηση. Έτσι ξεκάθαρο νομίζω και αυτό. Λοιπόν, και ας δούμε λίγο το θέμα του πιστοποιητικού. Έτσι. Όσοι έχετε κάνει και τις δύο δόσεις, εγώ σήμερα και μάλιστα δεν μπορούσα και όλες, μόλις έχω γυρίσει από τη δεύτερη δόση και είμαι ελαφρώς κάπως. Λοιπόν, το πιστοποιητικό που βγάζουμε όλοι όσοι έχουμε κάνει τα και τις δύο δόσεις. Για να δούμε. Αντίστοιχα, λοιπόν, η ύπαρξη πιστοποιητικού εμβολιασμού μπορεί να οριστεί ως αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος ή για τον διορισμό σε θέση νοσηλευτικού προσωπικού ή προσωπικού των πιο πάνω δομών. Και τούτο διότι η δημόσια υγεία που υπηρετείται εν προκειμένου από τη συλλογική ανοσία και τη μείωση της πίεσης στο σύστημα παροχής υγείας αποτελεί ένα δημόσιο αγαθό. Και η υποχρέωση εμβολιασμού των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων συνιστά καθήκον κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως αυτό προβλέπεται, ορίζεται, έτσι, από το Σύνταγμά μας, άρθρο 24, παράγραφος 4. Άρα, λοιπόν, εδώ καταλαβαίνουμε ότι το θέμα του εμβολιασμού αλλά και το πιστοποιητικό, έτσι, που συνεπάγεται η ολοκλήρωση του εμβολιασμού, εμπεριέχει όλη αυτή η συζήτηση, έτσι, ένα σύνολο πολλών δικαιωμάτων που έχει ο άνθρωπος ως άτομο, αλλά και ως μέρος μιας κοινωνίας. Αλλά και από την άλλη και την υποχρέωση που έχει το κράτος να προστατεύει τη δημόσια υγεία και το σύστημα παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας, έτσι, το οποίο σε μία πανδημία προφανώς και υφίσταται τεράστιες πιέσεις και τεράστια ζημία, έτσι, από όλο αυτό. Και τελικά, είναι υποχρεωτική η εμβολιασμή στην Ελλάδα, έτσι. Η απάντηση είναι όχι. Οι εμβολιασμοί αυτή τη στιγμή δεν είναι υποχρεωτικοί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί, ενώ εγώ ετοίμασα αυτή την παρουσίαση και ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ και τη συζητάμε, ήδη να έχει βγει και να μην το ξέρουμε, όπως γιατί είπαμε ότι για να εφαρμοστεί ο νόμος χρειάζεται να βγει προβλεπόμενη υπουργική απόφαση, έτσι. Μπορεί λοιπόν να έχει βγει αυτή η υπουργική απόφαση και όταν βγει αυτή η υπουργική απόφαση τότε να γίνει υποχρεωτικός και ο εμβολιασμός. Εάν τώρα το δούμε σε ένα γενικότερο νομικό και φιλοσοφικό, έτσι, με μια γενικότερη νομική και φιλοσοφική διάσταση, κανονικά δεν θα μπορούσαν να είναι υποχρεωτικοί, έτσι, καθώς οι εμβολιασμοί αποτελούν ιατρική πράξη. Και όπως όλες οι ιατρικές πράξεις απαιτούν τη συνένεσή μας, έτσι, και την κατάλληλη ενημέρωση. Έχουμε κάνει και σε άλλες, έχουμε κάνει σε άλλα συνέδρια, έτσι, έχουμε βρεθεί και έχουμε μιλήσει για το θέμα αυτό, της ενημέρωσης που απαιτείται, που πρέπει οι γιατροί να έχουν απέναντι σε κάθε ασθενή. Αλλά είδαμε και εδώ τώρα ότι ο χάρτης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η σύμβαση του Οβιέδο είναι ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να υπάρχει συνένεση πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στο σώμα του καθενός μας, έτσι, γιατί έχουμε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Στην περίπτωση λοιπόν των ενηλίκων δεν τίθεται κανένα θέμα νομικής υποχρέωσης, έτσι.
Το μόνο θέμα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι το να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορες ευχέρειες που έχουν στη ζωή τους. Για παράδειγμα, μια χώρα με επιδημία μιας ασθένειας μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί για την ασθένεια αυτή. Ακόμη, άτομα τα οποία θέλουν να εργαστούν σε συγκεκριμένες θέσεις που υπάρχουν σχετικοί κίνδυνοι, όπως οι γιατροί και νοσηλευτές, μπορεί να πρέπει να εμβολιαστούν για να προσληφθούν ή να διατηρήσουν τη θέση εργασία τους. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν τίθεται θέμα εξαναγκασμού, αλλά το άτομο μπορεί να επιλέξει ελεύθερα ανάλογα με τις επιθυμίες του. Επί του παρόντος, λοιπόν, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις περί υποχρέωσης εμβολιασμού. Το συναφές κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά ετερόκλητο. Κάθε κράτος μέλος επιλέγει τα εμβόλια για τα οποία η υποχρέωση εμβολιασμού κρίνεται αναγκαία ή μη. Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, η οποία εστάλει στους διοικητές όλων των υγειονομικών περιφερειών και υπεύθυνους έργου ανά ΥΠΕ και αφορά τη λειτουργία των ΤΟΜΗ, επανήλθε σε ισχύ από το Υπουργείο Υγείας το αναχρονιστικό προεδρικό διάταγμα 351 του 89, σύμφωνα με το οποίο οι εμβολιασμοί θα εκτελούνται από τους επισκέπτες υγείας με δική τους ευθύνη εκτέλεσης χωρίς την παρουσία ιατρού. Ας δούμε τώρα λίγο τα θέματα ασφάλειας που έχει όλο αυτό το κομμάτι που συζητάμε. Ο ιατρός πριν τον εμβολιασμό θα εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια εξετάζοντας λεπτομερώς τον ασθενή. Αν ο εμβολιασμός αποτελέσει μεμονωμένη ιατρική πράξη, χωρίς να έχει προηγηθεί κλινική εξέταση και λήψη ιστορικού, μπορεί 1. Να υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις μετά τον εμβολιασμό που θα βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή του εμβολιαζομένου αν αυτός πάσχει από κάποιο νόσημα που ο εμβολιασμός αντιδείκνεται. 2. Να χαθεί η ευκαιρία της προληπτικής εξέτασης και παρακολούθησης της υγείας και ανάπτυξης των ασθενών. 3. Να χαθεί η ευκαιρία της στοιχείας ανακάλυψης σοβαρών προβλημάτων στην υγεία του εμβολιαζομένου που δεν ήταν γνωστά μέχρι τη στιγμή εκείνη. Και 4. Να γίνει υποβάθμιση των προσφερωμένων ιατρικών υπηρεσιών πρόληψης, φροντίδας και παρακολούθησης των ασθενών. Και ας γυρίσουμε λίγο στον νόμο που αναφέραμε παραπάνω, τον 4675 του 2020, και να δούμε έτσι τι αναφέρει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, το οποίο απευθύνεται σε ειδικές και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, παιδιά, ανηλίκους και ενηλίκους, μετακινούμενους πληθυσμούς και πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο και περιλαμβάνει τα προγράμματα εμβολιασμών όλων των ανωτέρων. Έτσι, αυτό είναι το εθνικό μας πρόγραμμα. Και αναφέρεται τώρα στην κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, με βάση την οποία προσδιορίζεται η κάθε επιμέρους αναλαμβανόμενη δράση διεύρυνσης ή επικαιροποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών υπέρ της υγείας των πολιτών με την καθιέρωση των ενδεδειγμένων επιστημονικά εμβολίων, όπως εξειδικεύονται ανανόσημα, ηλικία και φύλο, ορίζονται οι διαδικασίες προϋποθέσεις συμμετοχής των πολιτών στο Εθνικό Πρόγραμμα λοιπόν, των Εμβολιασμών, ο τρόπος εγγραφής και η διαδικασία συμμετοχής τους, υποδεικνύονται οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που συμπράττουν στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης και ορίζεται η διαδικασία επικαιροποίησης του προγράμματος ανατακτά χρονικά διαστήματα. Άρα λοιπόν, ναι μεν υπάρχει αυτός ο νόμος, αλλά όπως είπαμε με νεότερες υπουργικές αποφάσεις προσδιορίζονται έτσι, όλα αυτά που αναφέρει εδώ στο σημείο Α, καθώς επίσης και αυτά που θα δούμε τώρα στο σημείο Β, ποια είναι σε περίπτωση εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μετά από σύμφωνη γνώμη λοιπόν της Επιτροπής, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται
η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής της υποχρεωτικότητας, το χρονικό διάστημα ισχύως της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κλπ. Άρα λοιπόν, τι βλέπουμε? Ναι, έχουμε τον νόμο, θέλουμε την υπουργική απόφαση για όλα τα παραπάνω που είπαμε. Έτσι, που κατ' εξαίρεση, όπως βλέπετε και εδώ, όπως είδαμε και στην περίπτωση 2, κατ' εξαίρεση και σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος. Που προφανώς είμαστε έτσι, μεταδοτικότατος είναι ο COVID, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Με άλλα λόγια λοιπόν, αυτό που είπαμε, ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει υποχρεωτικός με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου και εφόσον εκδοθεί αυτή η υπουργική απόφαση. Είδαμε ότι η απόφαση του ΣΤΕ αναγνωρίζει το νόμιμο δικαίωμα ως νόμιμο τον περιορισμό του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης του παιδιού σε ευρωφωνηπιακό σταθμό, έτσι, γιατί εκεί η απόφαση αυτή είπαμε ότι αφορούσε τον νηπιακό. Ωστόσο, είναι απόφαση σταθμός και γι' αυτό αξίζει και σας το αναφέρω και εδώ έτσι πιο αναλυτικά, καθώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλη ανάλογη απόφαση για τους εμβολιασμούς τόσο πρόσφατη και τόσο κοντά σε όλη αυτή τη ρητορική περί υποχρεωτικότητας ή μη του COVID. Δέχεται ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός συνιστά παρέμβαση στη σωματική και ψυχική κατάσταση του ατόμου, η οποία όμως μπορεί να είναι συνταγματικά ανεκτή, εφόσον προβλέπεται από ειδική νομοθεσία που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και εφόσον δεν είναι δυσανάλογη για την επίτευξη ατομικής και συλλογικής υγείας και αναγνωρίζει την εγγενή πιθανότητα βλαπτικού αποτελέσματος ενός εμβολιασμού, όπως άλλωστε κάθε ιατρικής και νοσηλευτικής πράξης, αλλά θεωρεί αυτή ως μικρή, έτσι, έναντι της πιθανότητας ευεργετικού αποτελέσματος για τον ίδιο τον εμβολιαζόμενο, αλλά και για το σύνολο. Επίσης, μια νεότερη, πολύ πολύ φρέσκια απόφαση του ΣΤΕ, του 2021, οι 6-22 δικαιούνται αποζημίωσης από το κράτος όσοι πάθουν αποδεδειγμένα βλάβη στην υγεία τους από εμβόλιο. Έτσι. Και τι μας λέει? Ότι σε περίπτωση που επέλθει ευθέως βλάβη της υγείας προσώπου, συνεπία της συνταγματικός θεμητής και νομίμου πραγματοποιήσεως εμβολιασμού, δηλαδή εμβολιασμού διενεργούμενου με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας συλλογικός και ατομικός και προβλεπόμενου από ειδική νομοθεσία, υιοθετούσα έγκυρα και τεκμηριωμένα επιστημονικά, ιατρικά και επιδημιολογικά πορίσματα στον αντίστοιχο τομέα. Ας αφήσουμε αυτό, αλλά με δυνατότητα εξαιρέσεως από αυτόν σε ειδικές ατομικές περιπτώσεις για τις οποίες αυτός αντεντείκνεται, ή τη βλάβη μη οφειλωμένη σε παρεμβαλλόμενη παράνομη πράξη παράληψη, έτσι, όπως παραδείγματος χάρη χορήγηση ελαττωματικού ή ακατάλληλου σκευάσματος ή πλημέλειας κατά τη διενέργεια του εμβολιασμού, ανακύπτει ευθέως εκ του άρθρου 4 παράγραφος 5 και 25 παράγραφος 4 του συντάγματός μας ευθύνη του κράτους προς εύλογη αποκατάσταση της ζημίας του παθόντος, καθώς και αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης. Συνεπώς, εδώ η απόφαση αυτή του 21 λέει ότι ναι μεν, αν ένας νόμιμα και συνταγματικά, ένας νόμιμα διενεργούμενος εμβολιασμός, που γίνεται με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας τόσο συλλογικά όσο και ατομικά, εάν αυτός ο εμβολιασμός επιφέρει βλάβη στην υγεία ενός ατόμου, τότε συνταγματικά αυτό το άτομο έχει το δικαίωμα να αναζητήσει αποζημίωση από το κράτος. Έτσι είναι αυτά τώρα που μόλις είπαμε, τι προκύπτει από το κείμενο αυτής της δικαστικής απόφασης.
Νομίζω ότι τα περισσότερα από όλα αυτά, ας δούμε τώρα έτσι, έχω βάλει εδώ κάποια θέματα προς συζήτηση, ότι η λήψη μέτρων περιορισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυτά είναι περισσότερο νομικοί και φιλοσοφικοί, αν θέλετε, προβληματισμοί για όλο αυτό το κομμάτι της πανδημίας και των εμβολιασμών. Η λήψη μέτρων, λοιπόν, περιορισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων για την αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης πανδημίας προφανώς και προκάλεσε προβληματισμό και ένα δημιουργικό επιστημονικό διάλογο. Το σύνολο του νομικού κόσμου δεν αμφισβήτησε την ανάγκη που επέβαλε τη λήψη εκτάκτων περιορισμών για την προστασία του απειλούμενου από την πανδημία υπέρτα του αγαθού της υγείας και της ζωής. Τα μέτρα θεωρήθηκαν αναγκαία και πρόσφορα, άρα σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Οι διατυπωθήσεις επιφυλάξεις αφορούν στην έκταση και διάρκεια των μέτρων και στη διαδικασία νομοθέτησής τους. Τόσο στον νομικό κόσμο όσο και στην κοινωνία φάνηκε ότι υπερτερεί η προσέγγιση με βάση την ηθική του ουτιλιταρισμού, δηλαδή του κοινού ωφέλους, εν προκειμένου του υπέρτατου αγαθού της υγείας σε βάρος του ατομικού φιλελευθερισμού και εν μέρη του κοινοτισμού, καθώς πέρα από τομικές ελευθερίες, βασικές κοινοτικές λειτουργίες διαταράχτηκαν. Έτσι, δεν είναι μόνο ατομικά πόσο καθένας μας περιορίστηκε, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία που υπέστη ένα μεγάλο έτσι, σοκ μέσα από μια νέα πραγματικότητα που επέβαλε αυτή η πανδημία. Η ευρεία αποδοχή περιορισμών δικαιωμάτων για προστασία της δημόσιας υγείας, δικαίου ανάγκης, δεν επιτρέπει καταχρηστικές αποφάσεις. Ο εμβολιασμός αποτελεί ιατρική πράξη. Ο δια της βίας εμβολιασμός προσκρούει στον πυρήνα του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, ενώ ως ιατρική πράξη η εφαρμογή της προϋποθέτει την πληροφορημένη συνένεση του ατόμου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και τον νόμο 2619 του 1998, που κυρώνει Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία έναντι εφαρμογών βιολογίας και ιατρικής. Είναι για τούτο μη αποδεκτή η ποινικοποίηση της άρνησης συμμόρφωσης σε υποχρεωτικό εμβολιασμό σε εφαρμογή του άρθρου 285 του ποινικού κώδικα που προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης ισχύοντος μέτρου επροκειμένου του εμβολιασμού για αποτροπή διασποράς μεταδοτικής νόσου. Συνεπώς, η όποια απόφαση εφαρμογής υποχρεωτικού εμβολιασμού πρέπει να προσδιορίζει τον πληθυσμό στόχο, τη διάρκεια και να εξειδικεύει το είδος και τα μέτρα περιορισμού δικαιωμάτων που συνεπάγεται η άρνηση εμβολιασμού. Τα μέτρα, σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, δεν μπορεί να είναι ατομικά. Η άρνηση εμβολιασμού από εργαζομένους σε υπηρεσίες υγείας ή δομές που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες μπορεί να αποτελεί αιτία άρσης του δικαιώματός τους στην εργασία και δεν συνιστά διάκριση. Ο περιορισμός αυτός δεν είναι καινοφανής, αφού για την πρόσβαση σε κάποια επαγγέλματα απαιτείται με υγειονομικές διατάξεις πιστοποιητικό υγείας. Επιπλέον, η μετάδοση της λίμωξης σε ασθενείς ή σε φιλοξενούμενους σε δομές από επαγγελματία, η αποκάλυψη της οποίας είναι ευχερής με τη συνακολουθούμενη χνηλάτιση, θέτει τον επαγγελματία ενώπιον ποινικών ευθυνών, διότι γνώριζε και μπορούσε να προστατευθεί και να προστατεύσει άλλους. Επίσης, ποινική ευθύνη εγείρεται και για τον εργοδότη που δεν έλαβε τα προσήκοντα μέτρα αποτροπής, δηλαδή αποκλεισμού από την εργασία του αρνούμενου να εμβολιαστεί. Με βάση το σκεπτικό λοιπόν του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην πρόσφατη απόφαση, η άρνηση φιλοξενούμενων σε δομές ευπαθών ομάδων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποβολή τους ή περιορισμό της ελεύθερης επικοινωνίας τους. Προφανώς υπάρχουν μέτρα των οποίων η εφαρμογή προσκρούει στον πυρήνα θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτός της παιδείας.
μέτρα που περιορίζουν την κίνηση ή την ελεύθερη πρόσβαση στις μεταφορές ή στην ψυχαγωγία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή να έχουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση του αναμενόμενου ωφέλους σε σχέση με τις περιοριστικές των δικαιωμάτων συνέπειες. Να υπολογίζουν την αποτελεσματικότητα άλλων εναλλακτικών μέτρων προστασίας, για παράδειγμα τα τεστ. Το μέτρο του ωφέλους είναι συλλογικό, εν προκειμένου είναι μετρήσιμο. Δηλαδή, η ταχύτερη δυνατή επίτευξη της κρίσιμης συλλογικής ανοσίας για την ανάσχεση της πανδημίας. Συμπερασματικά, στη φάση αυτή δεν υπάρχει λόγος ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού να επιβληθεί υπό την απειλή ή την εφαρμογή περιορισμών. Οι απαγορεύσεις και οι αναγκασμοί έχουν κατά κανόνα αντίθετα αποτελέσματα. Η ενημέρωση του πληθυσμού αποτελεί προϋπόθεση της απαιτούμενης συνένεσης και είναι νομικά και ηθικά επιβεβλημένη, όπως άλλωστε και η προστασία του από ψευδείς και αντιεπιστημονικές απόψεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.